Κατευθείαν ήρθαν σε μένα στην κρεβατοκάμαρα. Οι δύο εκεί πέρα. Λέει, μη μιλάς, τα λεφτά σου. Ο ένας απειλούσε, είχε πιστόλι έτσι εδώ, το είχε έτσι ακριβώς, για να το βλέπω κιόλας εγώ. Σε ηλικία 88 ετών έζησε τον απόλυτο εφιάλτη. Ξαφνικά, όπως λέει, είδε μπροστά του δύο κουκουλοφόρους οι οποίοι τον απειλούσαν με ένα πιστόλι. Οι αδύσαχτοι ληστές εισέβαλαν στο σπίτι του στη Λούτσα λίγο μετά τις 4:30 τα ξημερώματα, παραβιάζοντας την εξώπορτα με έναν λωστό. Όλη η κάσα εδώ πέρα την ξυλώσανε και η πόρτα είναι για πέταγμα. Και αυτά γίνανε σε μηδέν χρόνο. Οι κακοποίοι κράτησαν όμιλο τον ηλικιωμένο για περίπου μισή ώρα. Έκαναν το σπίτι του άνω κάτω, ψάχνοντας για χρήματα. Έχεις λεφτά. Πού είναι το χρηματοκιβώτιό σου? Το χρηματοκιβώτιό σου πού είναι? Δεν έχω λεφτά, τι χρηματοκιβώτιο έχω? Κάτι λίγα που έχει φέρει η κόρη μου, λέω εδώ πέρα. Για πέρα τα φάρμακά μου και αυτά. Τα είχα βάλει από κάτω εδώ πέρα. Σε ένα και τα πήρε τα χρήματα. Οι δύο ληστές, εκτός από 500 ευρώ, άρπαξαν την καραμπίνα του 88χρονου, το σταθερό και κινητό του τηλέφωνο, αλλά και τα κλειδιά του αυτοκινήτου του, έτσι ώστε να καθυστερήσει να καλέσει σε βοήθεια. Λίγη ώρα αργότερα, τρεις διαρρήκτες χτύπησαν σε κατάστημα ρούχων, αυτή τη φορά στην καρδιά της Αθήνας. Και μάλιστα, μόλις 50 μέτρα μακριά από το σπίτι του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Κάρολου Παπούλια. 4 η ώρα τη νύχτα με πήρε τηλέφωνο αστυνομία και μου λέει ότι σπάσανε το τζάμι και πήρανε και πράγματα. Πήραν εδώ πέρα 3 παντελόνια, 4 τζιν και πουλόβερ και πουκάμισο. Όπως λέει ο διοχτήτης του καταστήματος, είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα που μπαίνει στο στόχαστρο διαρριχτών. Στην οδό Ασκληπιού στη Νεάπολη Εξαρχείων, όπου κατοικούν τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και σε κοντινή απόσταση αντιπρόεδρος ελληνικής κυβέρνησης, το θράσος κακοποιών ξεπερνά πλέον κάθε όριο, αφού συχνά τα καταστήματα γίνονται στόχος διαρριχτών. Ο σκοπός που βρίσκεται στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου μένει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είπε τους κακοποιούς και ειδοποίησε αμέσως την άμεση δράση. Οι διαρρήκτες όμως πρόλαβαν να εξαφανιστούν προτού φτάσουν τα πρώτα περιπολικά.